Καλησπέρα, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλοι και φίλες. Η Κωνσταντίνα μας είπε αρκετά εντυπωσιακά παραδείγματα και πράγματι, φίλες και φίλοι, ζούμε σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα. Όλοι μπορούμε να σκεφτούμε ότι οι αλλαγές που χρειάζονταν μια γενιά στον 20ο αιώνα, αλλαγές στην οργάνωση της παραγωγής, αλλαγές στην τεχνολογία, τώρα μπορούν να πραγματοποιηθούν και πραγματοποιούνται μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Περνάμε, όπως λέμε ήδη, και σε αυτή την εισαγωγική συζήτηση δεν θα σταθούμε στο να σχολιάσουμε τους αστικούς όρους, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Περνάμε ήδη από την ψηφιακή οικονομία, περνάμε δηλαδή από την οικονομία της εκτεταμένης χρήσης των υπολογιστών και του διαδικτύου, στην εποχή της διευρυμένης χρήσης των ρομπότ, στη δυνατότητα της γρήγορης συλλογής και επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων, στα big data, στην οργάνωση της εργασίας με έξυπνες μηχανές που συντονίζονται μεταξύ τους και με τους εργαζόμενους, που μπορούν πλέον να συμβάλλουν στη λήψη αποφάσεων. Περνάμε στην εποχή που έχει κωδικοποιηθεί από την αστική επιστημονική σκέψη ως τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Αρκετοί, ακόμα και αν δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με την ψηφιακή οικονομία, αντιλαμβανόμαστε εμπειρικά ότι εν έχουν αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό οι τεχνολογικές δυνατότητες και αυτό το βλέπουμε με εντυπωσιακό ρυθμό τα τελευταία χρόνια, την ίδια στιγμή εμφανίζονται πάρα πολύ μεγάλα εμπόδια για να αξιοποιηθούν αυτές οι δυνατότητες προς όφελος των αναγκών μας. Βλέπουμε στην τηλεόραση διαφημίσεις για το έξυπνο σπίτι, όπου κάποιος σε μια τελευταία διαφήμιση εμφανιζόταν ως μάγος για μικρά παιδιά, μπορεί να ανοίξει το κλιματιστικό και το πλυντήριο με το κινητό του, ενώ λείπει από το σπίτι και γυρίζει από τη δουλειά του, αλλά την ίδια ώρα υπάρχουν οικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε το λογαριασμό της ΔΕΗ για το φως και φυσικά δεν μπορούν να αγοράσουν αυτό το ακριβό πακέτο των υπηρεσιών. Καταλαβαίνουμε ότι η πρόοδος της πληροφορικής, της ρομποτικής, της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και να μειώσει τον εργάσιμο χρόνο, όμως σήμερα μεταφράζεται σε μεγάλες ουρές ανέργων και σε εντατικοποίηση, σε ξεζούμισμα αυτών που δουλεύουν. Εύκολα σε μια κοινωνία που αλλάζει τόσο γρήγορα, μπορούν να γεννηθούν αβάσιμες προσδοκίες και αυταπάτες ότι η νέα τεχνολογία θα οδηγήσει αυτόματα σε έναν καλύτερο κόσμο της κοινωνικής ευημερίας, είτε αντίστροφα να υπάρξει δαιμονοποίηση της τεχνολογίας ως του μεγάλου ενόχου για τα δεινά που ζούμε, την αύξηση της ανεργίας, της καταστολής, της φτώχειας. Αυτό, φίλες και φίλοι, δεν συμβαίνει εξάλλου ιστορικά για πρώτη φορά. Συνέβη και στις παλαιότερες βιομηχανικές και τεχνολογικές επαναστάσεις και αλλαγές. Θυμηθείτε ιστορικά τους λουδίτες που σκέφτονταν να καταστρέψουν τις μηχανές για να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Για να αποφύγουμε λοιπόν την παραπλανητική σκέψη τόσο της τεχνοφοβίας όσο και της ουτοπικής δετερμινιστικής προσδοκίας για τα αυτόματα κοινωνικά ωφέλη που τάχα θα φέρει η νέα τεχνολογία, πρέπει να προσδιορίσουμε θεωρητικά, μεθοδολογικά, επιστημονικά, ιστορικά ποιος είναι ο πραγματικός ένοχος που ακυρώνει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν δημιουργήσει οι εργαζόμενοι, οι εργάτες για να υπάρξει κοινωνική ευημερία. Γι' αυτό είναι αναντικατάστατη η μελέτη και η δημιουργική ανάπτυξη σήμερα του μαρξισμού-λενινισμού είναι ένα επιτακτικό καθήκον στις σημερινές συνθήκες. Σε μια νέα σημαντική έκδοση της σύγχρονης εποχής και επιτρέψτε μας να κάνουμε και λίγη διαφήμιση που αξίζει όλοι να προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο εδώ στο Φεστιβάλ της Σύγχρονης Εποχής και αφορά την αλληλογραφία Μάρξ Έγγελς για το κεφάλαιο, αξίζει να διαβάσετε την κριτική του Μάρξ στον Προυντόν, ο οποίος δεν μπορούσε να εξηγήσει τον ιστορικό, παροδικό χαρακτήρα των τρόπων παραγωγής και των μορφών της αστικής παραγωγής, γιατί δεν κατανοούσε την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις εκάστοτε σχέσεις παραγωγής
και στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Δεν κατανοούσε ότι δεν υπάρχει ουδέτερη ταξικά ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Με άλλα λόγια, δεν κατανοούσε τη στρατηγική σημασία του ζητήματος της ιδιοκτησίας. Σχολιάζει ο Μάρξ σε μια επιστολή του. Ο τρόπος εκμετάλλευσης των μηχανών είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από τις ίδιες τις μηχανές. Η πυρίτιδα παραμένει πυρίτιδα και όταν χρησιμοποιείται για να τραυματίσει έναν άνθρωπο και όταν χρησιμοποιείται για να θεραπεύσει τις πληγές του τραυματία. Με άλλα λόγια, η απάντηση σε όλα τα μεγάλα ερωτήματα, πώς θα αξιοποιηθεί η νέα τεχνολογία, ποιες συνέπειες θα έχει η εφαρμογή της, πώς θα διασφαλίσουμε την παραπέρα ανάπτυξη και εφαρμογή της για τις λαϊκές ανάγκες, ξεκινά από ένα βασικό ζήτημα. Ποιος κατέχει τα μέσα παραγωγής, ποιος κατέχει σήμερα τα ρομπότ, τα ανδροειδή και τις έξυπνες μηχανές, ποιος κατέχει την εξουσία, το κεφάλαιο ή η εργατική τάξη. Σε ποιο σύστημα θα απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα, στον καπιταλισμό ή στο σοσιαλισμό. Σήμερα, στο πλαίσιο των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής, το κεφάλαιο αποφασίζει τι, πότε, πώς, πού θα παραχθεί, ποιες είναι οι προτεραιότητες της επιστημονικής έρευνας, ποιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Σήμερα ο εργάτης, ο μισθωτός, πρέπει να πουλήσει την εργατική του δύναμη στον καπιταλιστή για να επιβιώσει. Σήμερα, στην εποχή της ψηφιακής οικονομίας, υφίσταται και πάλι την κλοπή του μεγαλύτερου μέρους του εργάσιμου χρόνου του για να διασφαλίσει το καπιταλιστικό κέρδος. Σήμερα ζούμε στη ζούγκλα της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης. Το ότι οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες βρίσκονται στα χέρια του κεφαλαίου ευθύνεται για τα βάσανά μας και όχι η τεχνολογική εξέλιξη. Δεν είναι μοιραίο, για παράδειγμα, τα drones να αξιοποιούνται για πολεμικούς σκοπούς, για να πλήττουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εύκολα, για παράδειγμα, μακρινούς στόχους στη Μέση Ανατολή. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ περισσότερο από ό,τι σήμερα για πρόληψη και προστασία από μεγάλες φυσικές καταστροφές και βιομηχανικά ατυχήματα. Εξάλλου, μια σειρά ερευνητικά προγράμματα που γίνονται για πολεμικούς σκοπούς ντύνονται με αυτό τον φιλολαϊκό μανδύα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και το ίδιο το ψηφιακό περιεχόμενο στο διαδίκτυο και στις επικοινωνίες δεν αναπτύσσεται σήμερα ουδέτερα και αθώα. Δεν είναι μοιραίο να αναπτυχθούν εφαρμογές ηλεκτρονικού τζόγου, ηλεκτρονικού καζίνο στο διαδίκτυο. Ούτε είναι αθώες οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως το Facebook, όπως το Instagram. Αυτές που οθούν όσους δικτυώνονται να εκθέτουν εθελοντικά και συνεχώς τα προσωπικά τους δεδομένα. Έχει αποδειχθεί στην πράξη η γιγάντια επιχείρηση ηλεκτρονικής παρακολούθησης που έχει στηθεί σε αυτό το έδαφος από τη CIA και τις άλλες μυστικές υπηρεσίες. Το κεφάλαιο θα καθορίζει επίσης τα κριτήρια και τις ιεραρχήσεις με τις οποίες θα συμβάλλουν τα ρομπότ και οι έξυπνες μηχανές, όπως μας λένε, στη λήψη σύνθετων αποφάσεων, για παράδειγμα στις προτεραιότητες σε σχέση με την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης. Στη σημερινή εποχή, φίλες και φίλοι, μια χούφτα μεγαλομέτωχη ομίλων ιδιοποιούνται τα αποτελέσματα του κοινωνικού χαρακτήρα της εργασίας που βαθαίνει όλο και περισσότερο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, πώς οι επιστήμονες, τεχνικοί, εργαζόμενοι διάφορων ειδικοτήτων απαιτούνται, χρειάζονται για την εφεύρεση, τη βιομηχανική παραγωγή, την εγκατάσταση, την αναβάθμιση των οπτικών ινών και από την άλλη ότι οι ελάχιστοι μεγαλομέτοχοι αποκομίζουν τεράστια κέρδη από όλη αυτή την κολοσσιαία δραστηριότητα. Το κεφάλαιο βάζει φραγμούς και στην τάση για όλο και βαθύτερη κοινωνικοποίηση της παραγωγής και της εργασίας. Το πιο εμβληματικό παράδειγμα είναι τα εμπόδια που δημιουργεί σήμερα ο ανταγωνισμός των επιχειρηματικών ομίλων και των υπεριαλιστικών κέντρων στην αναγκαία επιστημονική και διεπιστημονική συνεργασία χωρίς περιορισμούς, στην ελεύθερη έρευνα για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Η εφευρετική δραστηριότητα σήμερα και η ερευνητική υποτάσσεται στις ανάγκες κερδοφορίας του κεφαλαίου
και διασπάται σε ανταγωνιστικές ερευνητικές ομάδες που κρύβει μία από την άλλη τη δραστηριότητά της. Ασφαλώς, κανείς δεν αρνείται και πώς θα μπορούσε, ότι σήμερα έχουμε μια τεράστια όφηση προς τα μπρος της τεχνικής προόδου, με μέσα που δεν μπορούν να συγκριθούν με τα προηγούμενα. Αυτό δεν μας προκαλεί καμία έκπληξη. Ο Λένιν στον υπεριαλισμό έχει εξηγήσει αναλυτικά τη δυνατότητα των μονοπωλιακών ομίλων να δίνουν μεγάλη όφηση στη νέα τεχνική, τεράστια σε σχέση με πριν. Όμως ταυτόχρονα, φίλες και φίλοι, έχουμε τον παρασιτισμό και τη σχετική στασιμότητα σε σύγκριση με τις δυνατότητες των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής να αξιοποιήσουν την τεχνολογία για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μας. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, τις πατέντες περιορισμού της διάχυσης της τεχνολογίας που κατέχουν τα μονοπόλια. Σκεφτείτε όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται σήμερα σε όλο τον κόσμο για τα πνευματικά δικαιώματα. Γενικότερα, η τεχνολογική εξέλιξη οξύνει τις αντιφάσεις του καπιταλισμού. Όσο και αν φαίνεται δύναμή του, στο βάθος είναι η αδυναμία του. Ακόμα και όταν δεν είναι ισχυρό, όπως δεν είναι σήμερα το επαναστατικό ταξικό εργατικό κίνημα. Όσο αυξάνει η αναλογία των σύγχρονων μέσων παραγωγής σε σχέση με την εργατική δύναμη στη διαδικασία της παραγωγής, όσο αυξάνει η οργανική σύνθεση του κεφαλαίου, για να το πούμε μαρξιστικά, τόσο ενισχύεται η τάση πτώσης του ποσοστού κέρδους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πηγή του καπιταλιστικού κέρδους της υπεραξίας είναι η εκμετάλλευση της ζωντανής εργατικής δύναμης και όχι τα ρομπότ. Είναι ο απλήρωτος χρόνος του εργάτη που κλέβει και ιδιοποιείται ο καπιταλιστής. Σήμερα βλέπουμε ένα μεγάλο μέρος του κεφαλαίου να λιμνάζει, να υπερσυσσωρεύεται, να μην βρίσκει διεξόδους να επενδυθεί με ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Δέστε μια σειρά φαινόμενα από τα υπερχρεωμένα κράτη μέχρι τους προβληματικούς μεγάλους ομίλους στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία της επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας και του κινδύνου μιας νέας διεθνούς κρίσης. Φυσικά, η αστική πολιτική δεν παρακολουθεί παθητικά αυτή την τάση. Παρεμβαίνει πολύμορφα για να την αναχαιτήσει, αξιοποιεί και τη νέα τεχνολογία της ψηφιακής οικονομίας για να αυξήσει το βαθμό εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης. Το κεφάλαιο αξιοποιεί τις ψηφιακές τεχνολογίες για να επιβάλλει μορφές ακραίας ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων. Επιβάλλει τη διαρκή διαθεσιμότητα για δουλειά του εργαζόμενου, στην ουσία τη ρευστοποίηση της εργασίας στο χώρο και στο χρόνο. Γενικεύει τη συνεχή ηλεκτρονική επιτήρηση των εργαζομένων. Πολλοί εργαζόμενοι δουλεύουν πλέον ακόμα και στο χρόνο που μετακινούνται από το σπίτι στο χώρο εργασίας, για παράδειγμα στο μετρό, στην εποχή των έξυπνων κινητών και των ασύρματων δικτύων. Ποια μοίρα όμως επιφυλάσσει το κεφάλαιο στους χειρόνακτες εργάτες και τους υπαλλήλους, κυρίως χαμηλής ειδίκευσης, αλλά όχι μόνο, που θα χάσουν τη δουλειά τους τα επόμενα χρόνια στη μεταποίηση, στα μέσα μεταφοράς, στο εμπόριο, στις τράπεζες, στον τομέα της υγείας? Για τους περισσότερους προβλέπεται ένα ελάχιστο εισόδημα στοιχειώδους επιβίωσης που το βαφτίζουν εγγυημένο, λες και είναι καμιά μεγάλη προσφορά, και αντίστοιχα μια στοιχειώδη κάλυψη στα θέματα υγείας, για να μην πεθαίνει κανείς στο δρόμο, να πεθάνει μέσα στο ράτσο του νοσοκομείου. Για ορισμένους, ιδιαίτερα στον τραπεζικό τομέα, στην ενέργεια, σε άλλους κλάδους που υπάρχει ψηλό ποσοστό κέρδους, προβλέπονται κάποια πακέτα εφελούσιας εξόδου για να προχωρήσουν οι αλλαγές χωρίς αντιδράσεις σε κλίμα ταξικής συνεργασίας. Φυσικά, δεν θα εξαφανιστεί η μισθωτή εργασία και η εργατική τάξη τις επόμενες δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέρος των σημερινών επαγγελμάτων και θέσεων εργασίας δεν θα καταργηθούν, αλλά θα αλλάξουν περιεχόμενο ως προς τα καθήκοντα και τα απαιτούμενα προσόντα. Θα δημιουργηθούν νέες επαγγελματικές ειδικεύσεις και νέοι κλάδοι της οικονομίας. Θα υπάρξουν αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας που απαιτούν
αναβάθμιση της ικανότητας του εργαζόμενου να δουλεύει ομαδικά και να λαμβάνει πρωτοβουλίες, να διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη. Στον καπιταλισμό όμως, η εκπαίδευση, η κατάρτιση, η αξιολόγηση βρίσκεται στα χέρια του κεφαλαίου και αξιοποιείται για τη διάσπαση της εργατικής ενότητας. Όχι τώρα, πολλά χρόνια πριν. Ιδιαίτερα όμως τώρα, με την καλλιέργεια ενός ακόμα πιο οξυμένου ανταγωνισμού για μια προσωρινή θέση στον ήλιο, που δεν θα υπάρχει μόνο μέσα στον εργασιακό χώρο, αλλά και με τα συνεχή φίλτρα εξετάσεων σε αυτούς που είναι απασχολήσιμοι για να περάσουν στις επόμενες εξετάσεις δεξιοτήτων. Γι' αυτό και η λέξη δικαιώματα των εργαζομένων εξαφανίζεται σιγά-σιγά και αντικαθίσταται μόνο από τη λέξη ευκαιρίες. Το σύστημα ξορκίζει την ισότητα ως αναχρονισμό και υπόσχεται ίσες ευκαιρίες στα θύματα της εκμετάλλευσης. Παράλληλα, η άρχουσα τάξη σε κάθε χώρα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες για να αυξήσει την παρακολούθηση των εργαζομένων του λαού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφωθεί ένα πολυπλόκαμο δίκτυο επιτήρησης, παρακολούθησης και αλληλοσυνδεόμενων βάσεων δεδομένων, όπως είναι το Σύστημα Πληροφοριών Σέγγεν, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και άλλα, και με αυτόν τον τρόπο προχωρούν ακόμα και στο φακέλωμα προσωπικών δεδομένων των επιβατών στα αεροπλάνα, στο όνομα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Αυτό το όργιο ηλεκτρονικής παρακολούθησης δυναμώνει καθώς οξύνονται οι αντιθέσεις ανάμεσα στα υπεριαλιστικά κέντρα. Έτσι, για παράδειγμα, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει ιδιαίτερο βάρος στην αξιοποίηση της τεχνολογίας αιχμής για την κυβερνοασφάλεια, την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, την προστασία υποδομών. Με άλλα λόγια, ο καπιταλισμός αξιοποιεί τη νέα τεχνολογία, απειλώντας κάθε δικαίωμα και κάθε πλευρά της ζωής μας, συνολικά και όχι μόνο στο χώρο εργασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα σε αυτό το ερώτημα, αλλά νομίζω ότι είναι αρκετά για να μας δώσουν ένα εισαγωγικό πλαίσιο της συζήτησής μας. Παρ' όλα αυτά, πολλούς νέους, θεωρώ και πολλούς από αυτούς που παρευρίσκονται σήμερα και στη συζήτησή μας, τους προβληματίζει το εξής. Λένε ότι η κοινωνία για την οποία παλεύει το ΚΚΕ δεν υπάρχει πουθενά. Ταυτόχρονα ισχυρίζονται ότι ακόμα και εκεί πέρα που υπήρξε, που οικοδομήθηκε ο σοσιαλισμός, έγινε προσπάθεια να οικοδομηθεί ο σοσιαλισμός στον 20ο αιώνα, τόσο στη Σοβιετική Ένωση όσο και στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, ανατράπηκε. Άρα ισχυρίζονται ότι απέτυχε. Μερικοί από αυτούς το αποδίδουν και στο ότι δεν υπήρχε το κέρδος σαν κίνητρο στην παραγωγή και καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα ότι ο σοσιαλισμός είναι κάτι το ανέφικτο. Ισχύει αυτό? Τι ισχύει? Αυτό σίγουρα προσπαθεί η αστική προπαγάνδα, χύνοντας τόνους μελανιού, να μας πείσει, να το θεωρήσουμε αυτονόητο σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και είναι φανερό ότι είναι πολύ μεγάλη η αγωνία τους να μας πείσουν. Γιατί αν ήταν και τόσο σίγουροι, δεν θα χρειαζόταν να μας το επαναλαμβάνουν 100 φορές την ημέρα. Η αλήθεια είναι ριζικά διαφορετική. Ο σοσιαλισμός μπορεί να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις, γιατί αλλάζει ριζικά, φίλες και φίλοι, το σκοπό της παραγωγής. Γιατί θέτει ως γνώμονα της ανάπτυξης τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Το δικό μας σχέδιο, το σχέδιο του Κομμουνιστικού Κόμματος, το σχέδιο της κοινωνικοποίησης, της κοινωνικής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής, απελευθερώνει πρώτα απ' όλα την κύρια παραγωγική δύναμη. Τον εργαζόμενο άνθρωπο από ένα σύνολο δεσμών της μισθωτής κλαβιάς, γιατί δεν είναι απλά μόνο η εργασιακή σχέση, γενικά από τα δεσμά της εκμετάλλευσης. Στο σοσιαλισμό οι εργάτες, οι εργαζόμενοι θα παίζουν ενεργό ρόλο στη λήψη, στην εφαρμογή και στον έλεγχο των αποφάσεων. Θα πρωταγωνιστούν μέσα από τις γενικές συνελεύσεις τους σε κάθε παραγωγική μονάδα, σε κάθε τόπο δουλειάς
σε κάθε τόπο μόρφωσης. Μέσα σε αυτή την ανώτερη οργάνωση της κοινωνίας, όπου η οικονομία θα έχει απαλλαγή από τους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους, μπορεί να υπάρξει κεντρικά σχεδιασμένη παραγωγή που να διασφαλίσει τη λαϊκή ευημερία. Αυτές οι θεωρητικές θέσεις, φίλες και φίλοι, έχουν επιβεβαιωθεί από την ιστορική πείρα του 20ου αιώνα. Οι πρώτες δεκαετίες της οικοδόμησης του σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση απέδειξαν τη δυνατότητα να τεθεί κάτω από συνειδητό, σχεδιασμένο κοινωνικό έλεγχο η διαδικασία της παραγωγής. Ο Οκτώβρης του 17 ανέδειξε την υπεροχή του κεντρικού επιστημονικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων. Το απέδειξε στο στέρεο έδαφος της εργατικής εξουσίας της κοινωνικής ιδιοκτησίας. Η εξάλληψη της ανεργίας, του αναλφαβητισμού, η γενική υποχρεωτική και δωρεάν εκπαίδευση, το οκτάωρο, το έπος της μετατροπής της ειρηνικής σε πολεμική βιομηχανία πριν και μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που ήταν εξίσου σημαντική όσο οι μάχες του Στάλιγκραντ για να κερδιθεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η εξερεύνηση του διαστήματος στη συνέχεια είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα για τις πρώτες δεκαετίες της Σοβιετικής εξουσίας. Για να κατανοήσουμε τη σημασία αυτών των επιτευγμάτων, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι και στη Δύση είχαμε βήματα, πρέπει να σκεφτούμε τις ιστορικές συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτεύχθηκαν. Οι κατακτήσεις της Σοβιετικής εξουσίας επιτεύχθηκαν σε συνθήκες υπεριαλιστικής εισβολής, υπεριαλιστικής περικύκλωσης, εσωτερικής υπονόμευσης της παραγωγής. Η Σοβιετική εξουσία κάλυψε επίσης γρήγορα τη μεγάλη απόσταση που χώριζε την προεπαναστατική τσαρική Ρωσία από τα ισχυρά καπιταλιστικά κράτη όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Βρετανία και η Γερμανία. Δικαιολογημένα βέβαια παρόλα αυτά κάποιος θα σκεφτεί, αφού είναι έτσι τότε γιατί ανατράπηκε ο σοσιαλισμός. Θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε αρκετές συζητήσεις μόνο για αυτό το θέμα, δεν θα το εξαντλήσουμε φυσικά σήμερα και σας καλούμε όλους να διαβάσετε ξανά και ξανά τα πρώτα βασικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε συλλογικά το κόμμα μας και την έρευνα την οποία συνεχίζει με αλλεπάλληλες εκδόσεις. Πολύ συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι η πορεία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης αντικειμενικά δεν είναι περίπατος. Δεν προχωρά ομαλά και ευθύγραμμα. Μια σειρά υπαρκτά προβλήματα που εμφανίστηκαν στον 20ο αιώνα, όπως για παράδειγμα καθυστερήσει στον τεχνολογικό εξυγχρονισμό της βιομηχανίας, με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα και στην επάρκεια των προϊόντων, ερμηνεύθηκαν λαθεμένα ως εγγενείς αδυναμίες των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής. Ιδιαίτερα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Σοβιετική Ένωση έπρεπε να αναβαθμίσει την παραγωγή και τις υπηρεσίες της στη βάση ενός νέου, ανώτερου επίπεδου κοινωνικών αναγκών. Δεν ήταν καθόλου εύκολο όμως να γίνει κάτι τέτοιο. Έπρεπε να λύσει το πρόβλημα αυτό σε συνθήκες τρομακτικών ανθρώπινων απολειών στις πιο παραγωγικές ηλικίες. Σκεφτείτε τα 20 εκατομμύρια νεκρούς, τις απώλειες του κόκκινου στρατού που ήταν το αίμα που χύθηκε για να προχωρήσουμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τουλάχιστον σε μια προσωρινή νίκη απέναντι στη φασιστική λέλαπα εκείνης της εποχής. Ήταν ένα ιδιαίτερα σύνθετο λοιπόν πρόβλημα που αφορούσε την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, τη διασφάλιση της αναλογικής ανάπτυξης των κλάδων της παραγωγής, την προτεραιότητα στην παραγωγή μέσων παραγωγής, την επέκταση της αυτοματοποίησης σε πολλούς κλάδους, τα αναγκαία βήματα, και αυτό ήταν το πιο σημαντικό, για να μην οξυνθεί η αντίθεση διευθυντικής και εκτελεστικής εργασίας. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή, η λύση έπρεπε να δοθεί με το βλέμμα προς τα μπρος, με τη σχεδιασμένη επέκταση των κομμουνιστικών σχέσεων παραγωγής. Ωστόσο, στη δεκαετία του 50, φάνηκε ότι δεν υπήρχε συλλογικά κατακτημένη θεωρητική δυναμική για να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα. Υπήρξε διαπάλη εσωκομματική στον Μπολσεβίκικο κόμμα, όπου οι επαναστατικές δυνάμεις αντιστάθηκαν στους οπαδούς της αγοράς.
Όμως τα βήματα ανάπτυξης της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας του σοσιαλισμού ήταν ανεπαρκή για να αντιμετωπίσουν προβλήματα που αφορούσαν την ιεράρχηση των κοινωνικών αναγκών και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό για την ικανοποίησή τους. Για να μην τα πολυλογούμε με τα πολεμικά και ιδιαίτερα μετά το 20ο συνέδριο το 1956 του Κουκουσέ, άνοιξε ο δρόμος για τις ανατροπές, για το πισωγύρισμα της ιστορίας. Αντί η λύση των προβλημάτων να αναζητηθεί προς τα μπρος, προς την επέκταση και την εμβάθυνση των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής, αναζητήθηκε λύση προς τα πίσω, με την αξιοποίηση εργαλείων και σχέσεων παραγωγής του καπιταλισμού. Αδυνάτησε η κεντρική διεύθυνση του σχεδιασμού της οικονομίας. Αδυνάτησε συνολικά η προσπάθεια να βαθύνει ο κεντρικός σχεδιασμός. Η κάθε μεμονωμένη παραγωγική μονάδα προσδιορίζει ανεξάρτητα δικούς της στόχους για την αποδοτικότητα, για τις αμοιβές, κατακερματίζοντας ουσιαστικά τους συνολικούς στόχους της κοινωνικής παραγωγής. Η αγορά και η εμπορευματική παραγωγή ανέκτησε έδαφος, οι εισοδηματικές ανισότητες αυξήθηκαν, η ατομική και ομαδική ιδιοκτησία δυνάμωσε ιδιαίτερα στον αγροτικό τομέα. Άνοιξε ο δρόμος για τη νίκη της αντεπανάστασης. Τα υπόλοιπα στους περισσότερους είναι γνωστά. Σήμερα ξέρουμε ότι η απάντηση στα νέα προβλήματα που θα γεννάει η σοσιαλιστική οικοδόμηση στον 21ο αιώνα και δεν θα είναι και η επόμενη προσπάθειά μας χωρίς προβλήματα, δεν θα είναι και δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στις λύσεις της αγοράς, αλλά η επέκταση, η προσπάθεια για την επέκταση και την πλήρη επικράτηση των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής στην οικονομία, η προσπάθεια για επιστημονική αναβάθμιση και συνεχή προσαρμογή του κεντρικού σχεδιασμού στις νέες απαιτήσεις που θα θέτει το νέο επίπεδο ανάπτυξης της κοινωνικής παραγωγής. Με άλλα λόγια, ο κεντρικός σχεδιασμός ή θα αναβαθμίζεται και θα προχωρά μπροστά ή θα ιτηθεί και θα γυρίσουμε πίσω. Διδαγμένοι από την ιστορική πείρα, αποκτάμε νέα επαναστατική ορμή, βαδίζουμε με επαναστατική αισιοδοξία για να εξαλείψουμε το καρκίνωμα της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, να καταργήσουμε την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν έχουμε, φίλες και φίλοι, μια χαζοχαρούμενη αισιοδοξία, δεν πετάμε στα σύννεφα. Η επαναστατική αισιοδοξία μας βασίζεται και στις νέες μεγάλες αντικειμενικές δυνατότητες που γεννά η σύγχρονη εποχή της ψηφιακής οικονομίας και της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης για τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Αξίζει να σκεφτούμε και να δούμε πώς οι τεχνικοί και επιστημονικοί περιορισμοί που υπήρχαν στη Ρωσία του 1917 και στη Σοβιετική Ένωση του 1950 για την επιτυχία του κεντρικού σχεδιασμού και για το βάθεμα των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής δεν υπάρχουν σήμερα. Σκεφτείτε τις δυνατότητες που δίνει σήμερα η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας για να αυξηθεί ο ελεύθερος χρόνος, για να ενισχυθεί το δημιουργικό περιεχόμενο της εργασίας, για να ασκηθεί ο εργατικός έλεγχος, για να απελευθερωθούν οι εργαζόμενοι που αποτελούν την κύρια παραγωγική δύναμη κάθε εποχής. Εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τη στρατιά των μισθωτών επιστημόνων που αντικειμενικά ανήκουν ή προσεγγίζουν την εργατική τάξη και η οποία δεν υπήρχε τον Οκτώβρη του 2017. Σκεφτείτε επίσης τον άνεμο. Σε αυτό το επίπεδο δεν έχουμε καταφέρει να τον αντιμετωπίσουμε. Δουλεύουμε χειρονακτικά. Σκεφτείτε επίσης τις νέες δυνατότητες για τον επιστημονικό σχεδιασμό να λαμβάνει γρήγορες και βέλτιστες αποφάσεις σε σύνθετα προβλήματα, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες που έχουμε για γρήγορη συλλογή και εντατική επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας. Σκεφτείτε τις νέες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες για να διασφαλίσουμε όχι μόνο την επάρκεια αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων,
τις νέες δυνατότητες για γρήγορη βελτίωση και έλεγχο της παραγωγής. Μια ακόμα πλευρά αφορά τις νέες δυνατότητες διεπιστημονικής έρευνας, που θα έχει απαλλαγή επιτέλους από τα δεσμά του ανταγωνισμού της αγοράς, τις δυνατότητες της διεπιστημονικής έρευνας να προβλέψει έγκαιρα και εύστοχα τις μελλοντικές κοινωνικές ανάγκες. Ας σκεφτούμε επίσης μέσα στο πλαίσιο της σοσιαλιστικής οικοδόμησης την όθηση που μπορεί να δώσει η δημιουργική ανάπτυξη του μαρξισμού στη σύγχρονη έρευνα και γενικότερα στη διαδικασία της γνώσης. Αφενός, η γνώση των κοινωνικών κατηγοριών και της μεθόδου του διαλεκτικού ιστορικού υλισμού, η οποία απουσιάζει σήμερα σε μεγάλο βαθμό, δεν λέω εντελώς, γιατί υπάρχουν αστεί που την αξιοποιούν, από την αστική επιστημονική έρευνα, μπορεί να παίξει στο σοσιαλισμό καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της νόησης σε κάθε ερευνητική διαδικασία. Αφετέρου αντίστροφα, ας σκεφτούμε πόσα νέα δεδομένα, πόσα νέα ερευνητικά καθήκοντα γέννησε η ιστορία της σοσιαλιστικής οικοδόμησης και των ανατροπών για την ιστορική, την οικονομική έρευνα, γενικότερα για τη δημιουργική ανάπτυξη της μαρξιστικής κοσμοθεωρίας. Η συντριπτική υπεροχή του σοσιαλισμού συγκριτικά με τον καπιταλισμό αναδεικνύεται επίσης στις συνεκτικές απαντήσεις προς όφελος του λαού, τις οποίες μπορεί να δώσει για όλα τα μεγάλα προβλήματα που θα γεννά αντικειμενικά η νέα εποχή της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ο σοσιαλισμός μπορεί να ανταποκριθεί πολύ καλύτερα σε ριζική αντίθεση, θα έλεγα πιο σωστά, στις αναγκαίες αλλαγές στο περιεχόμενο της εργασίας, στις αναγκαίες μετακινήσεις εργαζομένων σε νέα καθήκοντα και αντικείμενα εργασίας σε νέους κλάδους, χωρίς αυτοί πλέον να κινδυνεύουν και να ζουν με το φόβο να μείνουν άνεργοι, να μείνουν ανασφάλιστοι, χωρίς ουσιαστική ιατρική περίθαλψη όπως σήμερα στον καπιταλισμό. Στο έδαφος της κοινωνικής ιδιοκτησίας, ο κεντρικός σχεδιασμός, σε αντίθεση με τη ζούγκλα της αγοράς, μπορεί να διαμορφώνει και να αλλάζει επιστημονικά σχεδιασμένα την κατανομή του εργατικού, του επιστημονικού δυναμικού και των μέσων παραγωγής σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή, σε κάθε κλάδο. Ο σοσιαλισμός μπορεί να διασφαλίσει την αναγκαία διαρκή εξειδίκευση και επανεκπαίδευση, την αναβάθμιση των γνώσεων και των εργασιακών ικανοτήτων των εργαζομένων. Μπορεί να ξεκλειδώσει, να απελευθερώσει τις δημιουργικές ικανότητές τους, γιατί τους φέρνει συλλογικά στο προσκήνιο της ιστορικής εξέλιξης για την κοινωνική απελευθέρωση. Μπορεί να αξιοποιήσει τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας, την όθηση της σοσιαλιστικής άμυλας. Αν τα καταφέραμε στην εποχή του Σταχάνοφ, για να θυμηθούμε πολύ παλιότερες δεκαετίες του 20ου αιώνα, φανταστείτε τι μπορούμε να πετύχουμε στον 21ο. Μπορούμε, όπως είδαμε, να δώσουμε όθηση στην επιστημονική έρευνα για νέα άλματα καινοτομίας για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας. Ο σοσιαλισμός ανταποκρίθηκε σε αυτά τα καθήκοντα στον 20ο αιώνα. Από την προεπαναστατική Ρωσία μέχρι το 1975, η Σοβιετική Ένωση αύξησε 100 φορές τον αριθμό επιστημόνων της χώρας, που αποτελούσαν πλέον το 1/4 του παγκόσμιου επιστημονικού δυναμικού. Και φανταστείτε ότι πλέον ο σοσιαλισμός ήταν σε υποχώρηση. Η Σοβιετική Ένωση ήταν παγκόσμια η πρώτη δύναμη στον αριθμό εφευρέσεων και διπλωμάτων ευρασιτεχνίας, και σε αυτήν αναλογούσε πάνω από το 20% των νέων τεχνολογικών λύσεων που καταχωρούνταν διεθνώς κάθε χρόνο στον κόσμο. Αξιοποιώντας λοιπόν αυτή τη θετική και την αρνητική πείρα, λέμε συμπερασματικά ότι η νέα προσπάθεια σοσιαλιστικής οικοδόμησης θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική στο μέλλον. Ωστόσο, και πάλι η πρόταση του κόμματος, όπως έρχεται και αυτός ο προβληματισμός, επίσης είναι κάτι το οποίο αφορά το μέλλον. Επομένως, σήμερα ίσως είναι κάποιο πιο άλλο το ζητούμενο. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία λέει ότι το στοίχημα της εποχής είναι να προλάβουμε το τρένο της ψηφιακής οικονομίας.
και προπαγανδίζω, θα πάρει οποιασδήποτε πρωτοβουλίες χρειαστεί, θα πρωτοστατήσει προκειμένου να, να αξιοποιηθεί, για την αξιοποίησή της, τόσο σε επίπεδο κρατικού μηχανισμού, όσο και για να δημιουργήσει ευκαιρίες, όπως λένε, για τους νέους, μέσα από την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Αντίστοιχα, στην ίδια ρότα είναι τραβάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αρκεί μια εναλλαγή της κυβερνητικής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τουλάχιστον τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Αυτό που πρώτα απ' όλα πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι ο άνεμος που φυσάει και αυτός εναντίον μας. Αλλά θα αντιστρέψουμε και τη ροή του ανέμου, όπως θα δείτε σε λίγο. Η κυβέρνηση, η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πραγματικά προβάλλει την πολιτική της ως αναγκαία για να μην χάσει η Ελλάδα το τρένο της νέας τεχνολογικής επανάστασης. Αυτό το ακούμε σχεδόν κάθε μέρα. Τι θέλουν να μας πούν? Θέλουν να μας πούν ότι η πολιτική της είναι αυτονόητη και μάλιστα τα πρώτα κυβερνητικά στελέχη λένε δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό, έτσι κάνουν όλοι. Δηλαδή ότι με τις ίδιες κατευθύνσεις πορεύονται όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα τι ψάχνουμε στην Ελλάδα? Ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι η αναπτυξιακή της πολιτική είναι ωφέλιμη για όλους, δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, δεν έχει ταξικό χαρακτήρα. Πλέον η λέξη που ακούμε συνεχώς είναι αποτελεσματικότητα. Δεν θέλει υποτίμηση αυτή η επικοινωνιακή παρέμβαση της κυβέρνησης και να δείτε γιατί. Τι αξιοποιεί επικοινωνιακά η κυβέρνηση? Αξιοποιεί τη σημαντική καθυστέρηση εξυγχρονισμού των κρατικών υπηρεσιών που πράγματι ταλαιπωρεί σήμερα τα λαϊκά στρώματα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι στη χώρα μας με τη γέννηση ενός παιδιού, σκεφτείτε τον κύκλο που πρέπει να κάνει ένας γονιός για να το δηλώσει στο ληξιαρχείο, στο Δήμο, στο Ταμείο Ασφάλισης, μπορεί να χάσει 3 εργάσιμες και παραπάνω. Όταν λοιπόν κάποιος ακούει σήμερα το Μητσοτάκη να λέει ότι θα ενσωματωθούν πολλές υπηρεσίες σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη και θα είναι προσβάσιμες μέσω του κινητού σας ή μέσω του υπολογιστή, εύκολα μπορεί να επαναπαυθεί και να πιστέψει το μύθο της ανάπτυξης για όλους. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να αποκαλύψουμε την απατηλή αστική προπαγάνδα ότι έρχεται αυτή η ανάπτυξη για όλους. Και απαιτείται να ξεδιπλώσουμε πλατιά ιδεολογικοπολιτική αντιπαράθεση που να αποκαλύπτει ότι η πολιτική ψηφιακού εξυγχρονισμού που προτείνει η κυβέρνηση δεν είναι ταξικά ουδέτερη, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει ουδέτερος αστικός εξυγχρονισμός. Πίσω από τις διακηρύξεις της Νέας Δημοκρατίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους κρύβεται ο στόχος να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες για να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά, πιο επιτελικά από το κράτος η στρατηγική του κεφαλαίου. Ο Μητσοτάκης προβάλλει επικοινωνιακά τον αναγκαίο περιορισμό της άχρηστης γραφειοκρατίας, αλλά κρύβει τους βασικούς στόχους του ψηφιακού εξυγχρονισμού του κράτους. Στο χώρο της υγείας, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση έχει στόχο τη μείωση της σχετικής δαπάνης με επιβάρυνση της λαϊκής οικογένειας, δηλαδή με αύξηση της λεγόμενης ιδιωτικής δαπάνης. Στο χώρο της δικαιοσύνης, που είναι ένα επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν στόχο να μειώσουν τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης του λαϊκού κινήματος για την παρεμπόδισή τους. Το ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα αδειοδότησης επιχειρήσεων που πολυδιαφημίζεται θα αξιοποιηθεί μέσα στο σημερινό πλαίσιο νέων εκπτώσεων στους όρους αδειοδότησης και λειτουργίας των ομίλων σε σχέση με την προστασία των κατοίκων, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος για να διευκολυνθούν οι επενδύσεις. Πίσω από τις διακηρύξεις για το ψηφιακό άλμα της πατρίδας μας κρύβεται η νέα πολύμορφη κρατική ενίσχυση των ομίλων με φορολογικές απαλλαγές για την εφαρμοσμένη έρευνα R&D, με μειωμένη φορολογία για τα έσοδα των επιχειρήσεων από πνευματική ιδιοκτησία, με άλλα λόγια με νέες μειώσεις φόρων για αυτούς, που σημαίνει νέα βάρη για μας. Πίσω από την ενίσχυση των συμπράξεων
μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και ερευνητικών ιδρυμάτων κρύβεται ο πλήρης έλεγχος από τους ομίλους της επιλογής των αντικειμένων επιστημονικής έρευνας, της ροής και της αξιοποίησης της νέας επιστημονικής γνώσης στην παραγωγή. Αντίστοιχα, οι διακηρύξεις για διευκόλυνση της προσαρμογής του εργαζόμενου στις νέες συνθήκες της αγοράς εργασίας μεταφράζονται στην απέτηση του ΣΕΒ να προσαρμόζεται ο εργαζόμενος, και το λέμε με τα δικά τους λόγια, στις απαιτήσεις, λέει, της επιχείρησης, του κάθε πελάτη και γενικότερα της αγοράς. Ο ΣΕΒ θέλει να μας πείσει ότι η ευέλικτη εργασία, η εντατικοποίηση, τα ωράρια λάστιχο, η κατάργηση κάθε δικαιώματος σταθερής απασχόλησης είναι τέκνα της νέας τεχνολογίας και όχι της αξιοποίησής της από τους ομίλους. Μας καλεί να δεχτούμε ως φυσικό φαινόμενο ότι οι προσφερόμενες νέες θέσεις εργασίας δεν θα είναι απλώς προσωρινές και σύντομης διάρκειας, αλλά θα κατανέμεται μια θέση σε 2 και 3 εργαζόμενους. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι την ανασφάλιστη δουλειά με μισθούς πείνας, τις συμβάσεις μηδενικών ωρών, τις mini jobs, τα voucher, όλα αυτά δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε και δεν είναι τέκνα της τεχνολογίας, αλλά της απέτησης του κεφαλαίου να γίνουμε λίπασμα για τα κέρδη του. Ο ΣΕΒ απαντά ότι υπάρχουν και καλοπληρωμένες δουλειές στους κλάδους νέας τεχνολογίας για εργαζόμενους ψηλής ειδίκευσης. Τι προβάλλει ως καλοπληρωμένη δουλειά ο ΣΕΒ? Ότι ένας μισθωτός μηχανικός, ένας τεχνικός, για παράδειγμα στις τηλεπικοινωνίες, αμείβεται με ψηλότερο μισθό από το βασικό. Αυτό έλειπε, απαντάμε εμείς, μετά από 5 χρόνια σπουδών στο Πολυτεχνείο και τόσα έξοδα από την οικογένειά του, με την προσφορά τόσο εξειδικευμένης εργασίας από τον ίδιο και τη συνεισφορά στην ψηλή παραγωγικότητα κάθε ομίλου, να είναι και χαρούμενος ικανοποιημένος, γιατί δεν αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση, φίλες και φίλοι, σύντροφες και σύντροφοι. Να φωτίσουμε καθαρά ποιον κοροϊδεύουν. Οι εργαζόμενοι που είναι ενταγμένοι στο ΣΕΤΥΠ, και ξέρω ότι αρκετοί παρακολουθούν αυτή τη συζήτηση, θα μπορούσαν να προσθέσουν πολλά για τις συνθήκες εργασίας, τα ωράρια, την παρέμβαση της εργοδοσίας στους ομίλους τηλεπικοινωνιών. Ξέρουν πόσο μεγαλώνει η ψαλίδα κάθε χρόνο ανάμεσα στην αύξηση της παραγωγικότητας και στους μισθούς στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, και θα είχε ένα ενδιαφέρον, αν μας αφήσει ο αέρας, να γίνει μια τέτοια παρέμβαση στη συνέχεια. Η γενική τάση σε όλους τους κλάδους στη σημερινή λαμπερή εποχή της ψηφιακής οικονομίας είναι η αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης και η συμπίεση του μέσου μισθού. Γι' αυτό αυξάνει η λαϊκή δυσαρέσκεια και θα αυξηθεί πολύ περισσότερο όταν ξεπεραστεί αυτό το τρίμηνο-τετράμηνο της νέας διακυβέρνησης, που ανθούν πάλι οι αυταπάτες και οι προσδοκίες. Γι' αυτό η άρχουσα τάξη αξιοποιεί έγκαιρα, προβλέπει τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες για το παραπέρα χτύπημα του εργατικού κινήματος. Με το νέο συνδικαλιστικό νόμο «Η Νέα Δημοκρατία» προβάλλει την απέτηση ότι πρέπει να διασφαλίζεται με ηλεκτρονική ψηφοφορία ότι συμφωνεί το 50% συνένα των εργαζομένων για να προκηρυχθεί απεργία. Θέλει να υπονομεύσει τις γενικές συνελεύσεις, τη δύναμη της συλλογικής απόφασης που αποτελεί την καρδιά της λειτουργίας των σωματείων. Μας λέει ότι δεν μπορούν οι λίγοι να αποφασίζουν για τους πολλούς. Και ποιος τα λέει αυτά? Ο Μητσοτάκης, που κυβερνά αυτοδύναμος, έχοντας πάρει το 40% όχι του συνόλου, αλλά του 57% των εγγεγραμμένων, δηλαδή λιγότερο από το 25% με βάση τα δικά του κριτήρια. Παράλληλα, η άρχουσα τάξη αξιοποιεί τις νέες τεχνολογικές αλλαγές για να αφαιρέσει από τους εργαζόμενους δικαιώματα που έχουν κατακτηθεί από την εργατική νομοθεσία. Ο ΣΕΒ ισχυρίζεται ότι στις νέες συνθήκες αποδυναμώνεται το παραδοσιακό κριτήριο του εργοδοτικού ελέγχου
σχετικά με τον τόπο, το χρόνο και το είδος της εργασίας, το οποίο μας λέει είναι προϋπόθεση για να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία. Έτσι ισχυρίζεται ότι δεν είναι πλέον επαρκή τα κριτήρια διαχωρισμού μισθωτής εργασίας και αυταπασχόλησης. Θα απαιτηθεί λοιπόν σκληρή διαπάλη και στο θεωρητικό και στο επιστημονικό νομικό επίπεδο για να φωτίσουμε ότι βασικό κριτήριο είναι αν ο εργαζόμενος πουλά την εργατική του δύναμη στον καπιταλιστή, ανεξάρτητα αν δουλεύει από το σπίτι, χωρίς καθορισμένο ωράριο, με τηλεργασία ή αν δουλεύει σε άλλη πόλη ή αν δουλεύει σε άλλη χώρα. Συμπερασματικά, η κυβερνητική πολιτική ψηφιακού μετασχηματισμού της σημερινής Ελλάδας υπηρετεί το μεγάλο κεφάλαιο που μας κρατά φυλακισμένους μέσα στο βάλτο της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της ανασφάλειας για το αύριο. Δεν κινδυνεύουμε από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά από την καπιταλιστική αξιοποίησή του. Γι' αυτό και βγαίνουμε αποφασιστικά στο προσκήνιο, για να φωτίσουμε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν είναι αυτονόητη ούτε ωφέλιμη για όλους. Για να φωτίσουμε ότι ο καπιταλιστικός δρόμος είναι μονόδρομος μόνο για το κεφάλαιο. Ότι υπάρχει ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος που μπορεί να αξιοποιήσει και να αναπτύξει τη νέα τεχνολογία για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Αυτός ο δρόμος είναι ο δρόμος του σοσιαλισμού, της κοινωνικής απελευθέρωσης, γιατί πραγματική ελευθερία μπορεί να υπάρξει μόνο σε μια κοινωνία ελεύθερη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Αυτό το δρόμο δεν τον περιμένουμε. Δεν περιμένουμε κάποια μεγάλη μέρα. Ανοίγουμε σήμερα αγωνιστικά αυτό το δρόμο της πραγματικής ανατροπής, ενισχύοντας τις αιστείες αντίστασης και αντεπίθεσης σε κάθε χώρο δουλειά, σε κάθε κλάδο, σε κάθε γειτονιά. Αντιπαλεύουμε το περιεχόμενο της αστικής πολιτικής και όχι τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί. Το πρόβλημα δεν είναι η τεχνολογική δυνατότητα να εκφράσει κανείς άμεσα τη γνώμη του μέσω του διαδικτύου, αλλά η αξιοποίηση αυτής της δυνατότητας για να υπονομεύσουν τις γενικές συνελεύσεις και τους απεργιακούς αγώνες. Στα χέρια του κεφάλαιου όλες αυτές οι νέες δυνατότητες μετατρέπονται σε ζυγό, σε νέα βάρη για τους εργαζόμενους. Γι' αυτό και όλες οι αγωνιστικές μας προσπάθειες για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, για το 35ωρο πενθήμερο 7ωρο, για τη δωρεάν δημόσια υγεία και παιδεία, για την κατάργηση της φορολιστίας, για κάθε θέμα πρέπει να σημαδεύουν το μεγάλο ένοχο, την εξουσία του κεφαλαίου. Φίλες και φίλοι, σήμερα έχουμε πλέον τη γνώση και θα βρούμε τη δύναμη να αναμετρηθούμε με αυτό τον πραγματικό αντίπαλο, για να ζήσουμε μια ζωή χωρίς εκμετάλλευση στη σύγχρονη εποχή της ψηφιακής οικονομίας. Εμείς οι μισθωτοί, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, η νέα γενιά, θα βάλουμε τη σφραγίδα μας στις εξελίξεις δυναμώνοντας το κουκουέ παντού. Μπορούμε και πρέπει να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας για να γυρίσει μπροστά ο τροχός της ιστορίας. Σύντροφοι.